Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην LG είναι το διαρκώς περιπετειώδες πνεύμα της. Δεν μένει στάσιμη στις ιδέες της, ούτε και επαναπαύεται. Απέναντίας θέλει να δοκιμάζει, να πειραματίζεται και να ρισκάρει. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το LG G5. Το τηλέφωνο με το οποίο η νοτιοκορεάτικη εταιρεία δοκιμάζει νέα πράγματα. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το G5 αφορά τη φιλοσοφία. Από τη συσκευασία μέχρι και τα προωθητικά βίντεο της συσκευής είναι ξεκάθαρη η αλλαγή πλεύσης από το πιο σοβαρό και προσγειωμένο σε κάτι πιο νεανικό, πιο ανάλαφρο και πιο cool. Η δεύτερη σημαντικότερη αλλαγή είναι το γεγονός πως το G5 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη ολοκληρωμένη εμπορικά κίνηση προς ένα modular τηλέφωνο, πέρα από τις έως τώρα πειραματικές προσεγγίσεις. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Η συσκευασία στο πιο ανάλαφρο κλίμα που σας περιέγραψα, εντός της περιλαμβάνει ένα fast charge μετασχηματιστή ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών 1,8A, ένα καλώδιο USB Type-C για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων, μια πινέζα για την αφαίρεση του slot της SIM, ένα set ακουστικών με καλώδιο υφασμάτινων ινών για να μην μπλέκονται εύκολα και φυσικά ένα manual. Περνάω όμως γρήγορα στο τηλέφωνο. Από την ανακοίνωσή του μέχρι και σήμερα, αυτό που επικρατεί στην κοινή γνώμη είναι ότι το G5 εμφανισιακά είναι άσχημο. Προσωπικά δεν μπορώ να ενστερνιστώ μια τέτοια άποψη, μιας και βρίσκω τη συσκευή, δεδομένου ότι έχει αποχωριστεί την πολύ πολύ premium αισθητική, αρκετά συμπαθητική. Ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να θεωρούν πως το σώμα του τηλεφώνου αποτελείται από πλαστικό. Το G5 καλύπτεται από κράμα αλουμινίου, το οποίο όμως περιβάλλεται από βάση χρώματος και κανονική μπογιά που περιέχει μεταλλικά σωματίδια. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, για να μην κρύβομαι ούτε και εγώ ούτε και η LG πίσω από κανένα δάχτυλο, είναι πως η συσκευή δίνει την αίσθηση πως αποτελείται από πλαστικό. Υπάρχει ένα μεταλλικό περίγραμμα που καθρεφτίζεται και γενικά η όλη φύση του σχεδιασμού αγαπάει τις καμπύλες. Και στο μπροστά μέρος και πίσω, αλλά και στα εξογκώματα της κάμερας κτλ., όλα καμπυλώνουν. Τη φιλοσοφία των πλήκτρων στο πίσω μέρος την έχει εγκαταλείψει κατά το ίμιση. Πίσω λοιπόν υπάρχει μόνο το power button, το οποίο όμως λειτουργεί και ως αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η ανείχνευση των δαχτύλων γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά, αν και δεν νομίζω να είναι από τους ταχύτερους αισθητήρες που έχω συναντήσει. Το volume rocker βρίσκεται στην αριστερή πλευρά με ωραία κλίκη αίσθηση. Στο πάνω μέρος υπάρχει η audio jack θύρα του ακουστικού, το IR blaster και ένα noise cancellation μικρόφωνο, ενώ στο κάτω μέρος βρίσκω το βασικό μικρόφωνο, την Type-C θύρα και το κεντρικό ηχείο της συσκευής. Όσον αφορά το ηχείο, το βρήκα πολύ δυνατό, έχει αρκετά καλό μπάσο, αλλά στις υψηλές εντάσεις ο ήχος αλλοιώνεται αισθητά. Μπροστά υπάρχει μια κάμερα των 8MP με f-stop 2, οι αισθητήρες της οθόνης και το ακουστικό. Τέλος, στο πίσω μέρος βρίσκουμε τη διπλή κάμερα για την οποία θα σας μιλήσω σε λιγάκι, το διπλού τονισμού LED flash και το laser αισθητήρα για γρήγορο το focus. Και περνάω σε αυτό που κάνει το G5 ξεχωριστό και modular. Στο πλαϊνό κάτω αριστερό μέρος υπάρχει ένα πλήκτρο το οποίο όταν πιεστεί απελευθερώνει όλο το κάτω μέρος της συσκευής. Η λογική εδώ λέει το εξής. Το κάτω μέρος αφαιρείται για να τοποθετηθεί κάποιο άλλο εξάρτημα. Τα εξαρτήματα αυτά είναι συγκεκριμένα και η LG τα ονομάζει Friends. Δυστυχώς δεν έχω κάποια να σας δείξω, οπότε θα αρκεστώ στην απλή αναφορά τους. Υπάρχει λοιπόν μια κάμερα 360 μοιρών, ένα VR headset, ασύρματα ακουστικά, ένα rolling bot με ενσωματωμένη κάμερα ηχείο κτλ., το Cam Class για επιπλέον χειρισμό της κάμερας και το Hi-Fi Plus ηχείο. Εφόσον δεν τα έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να εγγυηθώ ούτε για την ποιότητά τους, ούτε για τις επιδόσεις τους. Δεν ξέρω αν στο μέλλον η LG θα ανακοινώσει κι άλλα XR, που μάλλον θα το κάνει, αλλά τα ήδη υπάρχοντα δεν θα έλεγα πως είναι και πολύ αδιάφορα. Το κακό στην όλη υπόθεση είναι ότι με την αφαίρεση του κάτω μέρους διακόπτεται και η λειτουργία του τηλεφώνου, μιας και αφαιρείται η μπαταρία. Ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Το πρώτο που με ενοχλεί είναι η τραχιά και σχεδόν κοφτερή αίσθηση του πλήκτρου της αποδέσμευσης. Η παρουσία του θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο διακριτική. Αισθητικά με ενοχλεί που η γραμμή του πλαισίου δεν ευθυγραμμίζεται. Επίσης, η αφαίρεση του κάτω μέρους δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο εύκολη όσο παρουσιάζεται στα βίντεο της LG. Προς το παρόν, τα δύο μέρη εφάπτονται σωστά και δεν υφίστανται ούτε παράξενη ήχη τρεξίματος ούτε κάποια κίνηση. Δεν ξέρω όμως μετά από αρκετή χρήση ή μετά από μια πτώση αν όλα θα παραμένουν στη θέση τους. Η οθόνη των 5,3 ιντσών του G5 που προστατεύεται από Gorilla Glass 4 είναι τύπου IPS LCD με 2K ανάλυση και πυκνότητα 554 ppi. Αντικειμενικά είναι μια εξαιρετική οθόνη. Δεν της λείπει ούτε η ευκρίνεια, ούτε τα όμορφα χρώματα, έχει σχετικά πλούσιες γωνίες θέασης με ωραία λευκά και μαύρα. Αν και θεωρώ θετικό το γεγονός ότι δεν το παρακάνει με τον υπερτονισμό των χρωμάτων, και κάποιοι θα το εκτιμήσουν αυτό, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι θα τα ήθελα λιγάκι πιο ζωντανά. Από εκεί και πέρα, είτε παίζεις παιχνίδια, είτε παρακολουθείς βίντεο, είτε σερφάρεις στο ίντερνετ, είτε κάνεις το οτιδήποτε, η οθόνη του G5 είναι χορταστική. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι υπάρχει και η Always On λειτουργία που σε stand-by η οθόνη αναγράφει την ώρα, τα notifications και άλλες πληροφορίες. Όντας η ναυαρχίδα της LG, το G5 δεν θα μπορούσε να μην είναι εξοπλισμένο με ένα δυνατό hardware στο εσωτερικό. Έτσι, το τηλέφωνο ενσωματώνει τον κορυφαίο Snapdragon 820 chipset της Qualcomm. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο διπύρινοι επεξεργαστές με τον έναν εκ των δύο να είναι υψηλά χρονισμένο στα 2,15 GHz, ενώ τα γραφικά αναλαμβάνει η Adreno 530, η οποία είναι και πανίσχυρη GPU. Στα της μνήμης RAM έχουμε χορταστικά 4 GB, την ώρα που στη χωρητικότητα έχουμε 32 GB επεκτάσιμο μέσω microSD μνήμης έως και 200 GB.
Η μπαταρία χωρητικότητας 2.800 mAh δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό και απλά βγάζει μία ημέρα τυπικής χρήσης. Το καλό είναι ότι αφενός υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση και αφετέρου μπορεί να αντικατασταθεί, οπότε θα μπορούσε κάποιος να κουβαλάει μία δεύτερη μπαταρία μαζί του. Το G5 έρχεται με το Android Marshmallow 6.01 και το γνωστό και εξαιρετικό skin της LG. Το λειτουργικό έχει υποστεί το απαραίτητο φρεσκάρισμα και γιατί όχι lifting στα μέτρα του G5 και τίνει να γίνει το αγαπημένο μου skin σε Android. Βέβαια, μην περιμένετε κοσμοϊστορικές αλλαγές, μιας και όποιος έχει βρεθεί προσφάτως σε τελευταίες εκδόσεις του UI της LG θα αισθανθεί απολύτως οικεία. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα, αλλά προτιμώ ένα απελευθερωμένο από άχρηστες λειτουργίες λογισμικό παρά κάτι πολύ φορτωμένο. Να αναφέρω επίσης την αφαίρεση του AppDrawer, κάτι που συναντάμε σε κινέζικα Android τηλέφωνα ή εδώ και πολλά χρόνια στο iOS. Στα των καμερών τα πράγματα περιπλέκονται λίγο. Το G5 έχει διπλή κάμερα πίσω, όχι για 3D λειτουργία ούτε για αποτελεσματικότερο depth of field. Η δεύτερη κάμερα υπάρχει για ευρυγώνια λήψη 135 μοιρών. Με το πάτημα ενός πλήκτρου στο λογισμικό της κάμερας και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το πλάνο κάνει zoom out και με ένα ελαφρύ fisheye εφέ, ο χρήστης βλέπει στην οθόνη πολλά περισσότερα. Δεν σας κρύβω πως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του G5 που αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Και για να μιλήσουμε με αριθμούς, η κεντρική κάμερα έχει ανάλυση 16 MP με f-stop 1,8 και η δεύτερη έχει 8 MP με f-stop 2,4. Όσον αφορά το optical image stabilization που ενσωματώνει, η εικόνα είναι σταθερή και ομαλή, αλλά όχι όσο έχω συναντήσει σε άλλες ναυαρχίδες. Από εκεί και πέρα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι εξαιρετικά, αν και θα ήθελα καλύτερο depth of field. Έχει όμως καλές επιδόσεις στο χαμηλό φωτισμό, στο ίδιο επίπεδο με το G4. Η κάμερα αποθανατίζει 4K βίντεο στα 30 fps. Ένα σημαντικό μείον όμως για εμένα είναι ότι ακόμα μία φορά υπάρχει έλλειψη καταγραφής 60 fps, έστω στην Full HD ανάλυση. Συνολικά είναι μία από τις καλές και ικανές κάμερες στην αγορά, δεν είναι όμως η καλύτερη. Το LG G5 κυκλοφορεί πλέον στην ελληνική αγορά με επίσημη τιμή λιανικής στα 599 ευρώ, ωστόσο μπορείτε να το βρείτε εδώ, στη χώρα μας, έως και 100 ευρώ φθηνότερα. Για να είμαι ειλικρινής, αν εξαιρέσουμε τη modular φύση, τα French και όλα αυτά που προσπαθεί να εισάγει η LG με το G5, θα ήθελα το κάτι παραπάνω από την αυαρχίδα μίας εκ των κορυφαίων κατασκευαστών αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Τώρα μένει να δούμε αν αυτή η διαφορετική προσέγγιση στην αυαρχίδα της θα της βγει. Από εκεί και πέρα, το G5 είναι γρήγορο, είναι αξιόπιστο και σίγουρα είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.